πάμε λίγο στο πεδίο των εθνικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν εξαίρετο διπλωμάτη, ο οποίος συχνά πυκνά με τη σκέψη του έχει βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα σύνθετα που συμβαίνουν όμως και με καταιγιστικό ρυθμό. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης. Καλημέρα κύριε Πρεσβή. Καλή σας ημέρα κύριε Σαχινή. Θα σας ευνηδιάσω λίγο, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, διότι βλέπω ότι στην κεντρική επικαιρότητα γίνεται μείζον θέμα η συζήτηση στο Κογκρέσο του γραμματέα του State Department, του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μπλίνκεν, με τον Μενέντες, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Μενέντες λοιπόν και όλοι στέκονται στα ερωτήματα που έθεσε στον Μπλίνκεν. Αναρωτήθηκε κοντά μπροστά τον Μπλίνκεν πώς θα χαρακτηρίζεται, πώς θα ονοματίζεται μια χώρα που απειλεί το γείτονά της, κάνει υπερπτήσεις, καταπατά τον εναέριο χώρο της, αμφισβητεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη, κατέχει μετά από εισβολή ένα τμήμα χώρας ανεξάρτητης μέλους του ΟΗΕ και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλεί να πλήξει με πύραυλο την καρδιά της πρωτεύουσας. Του έβαλε διάφορα, πώς θα τη χαρακτηρίζετε, πώς θα την ονομάζατε αυτή τη χώρα, και απαντάει ο κύριος Μπλίνκεν: δύσκολο σύμμαχο. Ο Μενέντες του είπε μετά Τουρκία. Δύσκολο σύμμαχο μετά από όλα αυτά. Εμείς σταθήκαμε στην όντως εντυπωσιακή εμφάνιση του κύριου Μενέντες, αλλά η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σας λέει κάτι, κύριε Καραϊτίδη? Μάλιστα. Μου λέει ότι δυστυχώς η αμερικανική εξωτερική πολιτική, παρά τις διακηρύξεις που ενίοτε γίνονται περί προσανατολισμού της στην αξιοποίηση αρχών, αξιών, βασικών στόχων που έχουν σχέση με μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία και με συμμάχους που ζουν υπό καθεστώς ασφάλειας, πολύ περισσότερο όταν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, εντούτοις στηρίζεται σε στοιχεία σκοπιμότητας. Και στο όνομα της σκοπιμότητας υποχωρούν απολύτως όλα τα άλλα παραφερνάλια περί αξιών και υψηλών σκοπών και επιδιώξεων. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Δύσκολη σύμμαχος, καταλάβατε. Μία χώρα που ενοχοποιείται και καταφανώς φαίνεται ότι, καταφανώς αποδεικνύεται ότι είναι υπεύθυνη για όλα όσα ο κύριος Μενέντες έθεσε, από τον ανώτατο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής χαρακτηρίζεται ως δύσκολη σύμμαχος. Είναι αυτό ενδεικτικό, κύριε Σαχίνη, των πολλών δυσκολιών που, που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα διαχρονικά στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα στο πεδίο των σχέσεών της με την Τουρκία. Τώρα θα μείνω λίγο στα ειδικά και θα πάμε στα γενικά με ένα δεύτερο θέμα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η μεγαλύτερη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα της Τουρκίας, η Sözcü, δημοσίευσε άρθρο που αναφέρει ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και υποτίθεται ότι έχει πέσει και το κλίμα, έχει ηρεμήσει, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει εισβολή σε 20 νησιά, ανάμεσά τους οι Ινούσες και τα Ψαρά, και μάλιστα έχει φωτογραφία του υφυπουργού, του Νίκου Χαρδαλιά, από τα Ψαρά που εγκαινίασε ένα κλεισάκι, τονίζοντας 20 νησιά είναι υποκατάληψη, ανάμεσά τους οι Ινούσες και τα Ψαρά. Όταν η Τουρκία πάλευε με το σεισμό, η Ελλάδα έριχνε υποθαλάσσιο καλώδιο στις Ινούσες. Τα αντίψαρα υπάγονται στην επαρχία της Σμύρνης. Η κυβέρνηση Ερντογάν έκλεισε τα μάτια και τα τελευταία 20 χρόνια έγινε εισβολή στα νησιά αυτά. Η Sözcü δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα που απηχεί κυρίως τις απόψεις του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο, ενδεικτικό των τάσεων που επικρατούν στους κόλπους της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Διότι ο Κιλιτζάρογλου μπορεί να μην ασκεί τη διακυβέρνηση, είναι πολύ πιθανόν αν εκλεγεί να την ασκήσει προσεχώς, είναι όμως ένας σημαντικός φορέας του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Επομένως ανοίξει την τουρκική ηγεσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι και από εκείνη την πλευρά υπάρχει μία εντονότατη διεκδικητική μέχρι παραλογισμού
συμπεριφορά απέναντι στη χώρα μας. Κύριε Πρεσβή, κατά τη γνώμη σας αποτυπώνει και την άποψη ή αν θέλετε την ισχύ την άποψη ότι στην Τουρκία υπάρχει μια στρατηγική βάθος ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο διαχειριστής της εκάστοτε μορφής εξουσίας στην Τουρκία, είτε προεδρική είτε πρωθυπουργική, διότι υπάρχουν και στην Ελλάδα πολλοί που καλλιεργούν προσδοκίες ότι θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθει ο Κιλιτζάρογλου και τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Οπωσδήποτε ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη και σε βάθος χρόνου ως προς το παρελθόν ότι η Τουρκία έχει σταθερούς άξονες και αμετάβλητους στόχους σε ό,τι αφορά την εξωτερική της πολιτική. Ειδικότερα δε απέναντι στη χώρα μας. Και αυτοί οι στόχοι δεν μεταβάλλονται. Μπορεί να αλλάζει ενίοτε η τακτική. Μπορεί να υπάρχει μια αυξομοίωση στους τόνους έντασης ή ενδεχομένως στο κλίμα υποτιθέμενης διαλλακτικότητας ή ποιότητας. Οι στόχοι όμως μένουν οι ίδιοι. Και όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο νομίζω ότι διαπράττουν το λάθος της αυταπάτης. Διαπράττουν το λάθος της λανθασμένης ανάγνωσης της πραγματικότητας. Είναι σαφές ότι ο Κιλιντζάρογλου έχει ακραίες θέσεις σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, που τις έχει εκδηλώσει ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και που θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεχίσει να τις υποστηρίζει, ίσως όχι αμέσως, ίσως με κάποιες παραλλαγές του τόνους και όταν θα έρθει στην εξουσία. Επομένως, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, δεν πρέπει να καλλιεργούμε και στον κόσμο την εντύπωση ότι η τουρκική επιθετικότητα και η τουρκική διεκδικητικότητα απέναντί μας εις βάρος και της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητάς μας, της εθνικής κυριαρχίας, είναι θέμα προσωπικότητας του Ερντογάν, είναι θέμα στόχων σταθερών, αμετακίνητων, που η Τουρκία με συνέπεια και συστηματικότητα ακολουθεί. Ξέρετε πολύ καλά και την έχετε παρακολουθήσει και τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τις εξελίξεις δραματικές στην Ουκρανία, τη συζήτηση για το πού κατευθύνεται η Τουρκία. Η μία άποψη λέει ότι ήδη κουνά μαντήλι στη Δυτική Συμμαχία και εντάσσεται στον μπλόκο των Ευρωασιανιστών. Η άλλη άποψη λέει, αυτή που λέει και ο Μπλίνκεν, ότι είναι ένας δύσκολος σύμμαχος, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κουνήσει μαντήλι στη Δυτική Συμμαχία, πολύ περισσότερο μετά τον καταστρεπτικό σεισμό με τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια αστέγους και άλλα προβλήματα, διότι εκεί είναι το χρήμα, αλλά θα είναι ένας δύσκολος σύμμαχος. Ο κύριος Μπλίνκεν ασφαλώς μας εξάγει, υποστηρίζοντας τις θέσεις αυτές, εκφράζει τις προσδοκίες και τις ελπίδες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, βασιζόμενος ίσως και στην ισχύ της χώρας του και στις δυνατότητες που πιστεύει ότι αυτή έχει να επηρεάσει και τις εξελίξεις στην Τουρκία. Και όντως είναι δυνατότητες που σε μεγάλο βαθμό είναι υπαρκτές. Πιστεύω όμως ότι η Τουρκία πράγματι προσανατολίζεται περισσότερο με πολύ σοβαρό τρόπο και προς άλλες πλευρές. Δεν υποτιμά τη σχέση της με τη Δύση, εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να αποκομίσει ωφέλη, διότι αυτό το έχει κάνει πολλές φορές, επιδιδόμενη στο γνωστό πολιτικό γύμνασμα, εκβιαστικό πολιτικό γύμνασμα της ταλάντωσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Μάλιστα. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το έχετε αποκωδικοποιήσει καλύτερα όλων, βλέπουν ενιαία την περιοχή, την οποία τη θεωρούν και κρίσιμη για τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, Αιγαίο, Ανατολική, Μεσόγειο, συνολικότερα είναι για αυτούς μια ενιαία περιοχή. Πόσο έτοιμοι είναι να αφήσουν την Τουρκία ή πόσο έτοιμοι είναι να μπρατσάρουν την Τουρκία, ιδίως τώρα που μετεωρίζεται μετά τους σεισμούς στο πώς να κινηθεί τακτικά, ακόμη και σε βάρος των συμφερόντων των δικών μας. Και για να είμαι σαφής, υπάρχει μια φιλολογία
ότι ξαναμπήκε μπροστά η διπλωματία των σεισμών. Υπάρχει μία διαρροή ότι οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού να μην υπάρχουν εντάσεις στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό. Υπάρχει αυτή η φιλολογία, αλλά υπάρχουν από την άλλη, καλή ώρα όπως το δημοσίευμα σήμερα, σαφείς τοποθετήσεις Τουρκίας στον πυρήνα του τι ζητά από την Ελλάδα. Ασφαλώς. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Σαχίνη, ότι μερικές ημέρες μετά τους σεισμούς και αφού είχε σταλεί ένα πολύ προσεκτικά διατυπωμένο ευχαριστήριο μήνυμα του κυρίου Καλίν, εξ ονόματος του Ερντογάν προς τον κύριο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Λιτών, λακωνικότατων. Με ευχαριστίες βεβαίως μήνυμα. Η λιτότητα της διατύπωσης δεν στερείται σημασίας. Λίγες ημέρες λοιπόν μετά από το μήνυμα αυτό έσπευσε ο κύριος Καλίν να πει ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα η τουρκική πολιτική σε ό,τι αφορά το αίτημα, παραδείγματος χάρη, για την αποστατικοποίηση των νησιών ή σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα που η Τουρκία έχει εγείρει και που συστηματικά προβάλλει και με έμφαση σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Ιδού λοιπόν η επιβεβαίωση ότι η Τουρκία έχει μια σταθερότητα στη διεκδικήση της ακόμα και όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ακόμα και όταν η Ελλάδα, καλώς πράτουσα, παρέχει βοήθεια ή εκδηλώνει την καλή της διάθεση ή εκφράζει την αλληλεγγύη της. Αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε και δεν πρέπει καθόλου να τα υποτιμάμε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι δεν είστε από αυτούς που θα υποτιμήσει την χαμηλότερη ένταση, ιδίως μετά τους σεισμούς και κάποιες κινήσεις, αλλά λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το κυρίως φόντο της στρατηγικής της δικής σου. Καλοδεχούμενη η όποια μείωση, να το πω έτσι, των προκλήσεων της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορεί να είναι το κυρίαρχο. Καλά το αντιλαμβάνομαι? Ορθώς το αντιλαμβάνεστε και εγώ θα το διατύπω αναλυτικότερα, πολύ καλά και με σαφήνεια το είπατε, αλλά εγώ θα το διατύπω αναλυτικότερα ως εξής. Η Ελλάδα είναι σταθερά προσανατολισμένη στον στόχο της διαμόρφωσης ήπιων συνθήκων που θα διευκόλυναν την συνεννόηση με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας καλής γειτονίας. Ορθώς έχει θέσει αυτό τον στόχο. Εν τούτης, επειδή δεν βρίσκουμε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά ή δεν βρίσκαμε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι προσφάτως που είχαμε αυτές τις θεματικές κινήσεις των αμοιβαίων υποψηφιοτήτων, θα πρέπει για λόγους στοιχειώδους λογικής και ορθοφροσύνης να είμαστε επιφυλακτικοί και να οργανώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενίσχυση των θέσεών μας. Διότι όσο πιο καλά λειτουργεί η άμυνά μας και η ετοιμότητά μας, τόσο καλύτερα μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να προβάλλουμε την δυνατότητα συνεννόησης με την Τουρκία προς αντίκρουση των θέσεών της ή προς συζήτηση τυχόν καλοπροαίρετων εκ μέρους της προτάσεων. Άρα αυτές οι φωνές που ακούστηκαν αμέσως μόλις στείλαμε την βοήθεια προς την Τουρκία από ελληνικής πλευράς και μάλιστα με έναν τόνο ενθουσιώδη και ανακουφιστικό, ότι να, επιτέλους όλα άλλαξαν στην Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει την βοήθεια και μεταβάλλει τη στάση της. Θεωρώ ότι ήταν συναισθηματικές, άκερες και άτοπες τοποθετήσεις. Μπορεί να πει κανείς, μα γιατί το λέει, γιατί το υποστηρίζουμε αυτό, εφόσον να ήρθε ο κύριος Τσαβούσογλου και μας έδωσε ένα δείγμα καλής διαθέσεως. Διότι η Τουρκία δεν έχει συνέπεια στις φιλιρινικές ή αν θέλετε στις φιλικές, όπως εκείνη τις χαρακτηρίζει, κινήσεις της απέναντι στη χώρα μας. Αν εξετάσουμε το ιστορικό των κινήσεων της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας,
θα διαπιστώσουμε ότι οι κινήσεις αυτές δεν έχουν συνέπεια και συνέχεια. Η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε ευνηδιασμούς, σε ανατροπές, σε παλινοδίες και υπαναχωρήσεις. Επομένως εμείς, καλό είναι να είμαστε συγκρατημένοι στην διατύπωση δοξαστικών σχολείων περί νέας εποχής στις σχέσεις μας. Μακάρι να υπάρξει αυτή η νέα εποχή, αλλά θα μπορούμε να την χαιρετήσουμε όταν θα έχουμε πολύ βάσιμα δείγματα ότι η στάση της Τουρκίας ουσιαστικά είναι φιλική και διαφορετική από την μέχρι τώρα επιθετικότητα που με τόση έμφαση ακολουθούσε. Κύριε Καραϊτίδη, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος διπλωμάτης, πέρα από την εμπειρία σας έχετε διαχειριστεί κρίσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, ακούγοντάς σας τώρα, η Τουρκία αυτό, η Τουρκία εκείνο, εμείς αντιδρούμε είτε με το συναίσθημα, είτε χαρούμενοι, είτε ως επισπεύδοντες, πολλές φορές δημιουργεί και απορίες. Εθνική στρατηγική έχουμε. Κοιτάξτε, θα ήταν περίεργο να σας πω ότι δεν έχουμε. Νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται είναι, και αυτό υποθέτω ότι εννοείται, είναι αν η εθνική στρατηγική που έχουμε είναι ρεαλιστική και αν έχει επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μας. Έχουμε ασφαλώς ένα πλαίσιο εθνικής στρατηγικής. Έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Είστε προσεκτικός, κύριε Καραϊτίδη. Λέτε εσείς, γιατί εγώ έχω την εντύπωση. Ναι. Έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος. Ότι και εδώ ισχύει ότι μετατέμπει. Πάμε και όπου βγει. Διότι αν πέσουμε σε καλούς διπλωμάτες, καλούς χειριστές πολιτικά, έχει καλός. Αν δεν πέσουμε, τρεχάτε ποδαράκια μου. Και είμαι πολύ σαφής σε αυτό που λέω. Διότι η Τουρκία έχει ήπια, μεσαία και σκληρή γραμμή. Δεν έχει όμως αποστεί τα τελευταία 60 χρόνια ούτε χιλιοστό από τις διεκδικήσεις της. Αντιθέτως, θέλετε το Κυπριακό, το οποίο το έχουμε βγάλει τελείως από την ατζέντα. Άρα ποια εθνική στρατηγική έχουμε? Είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα να αναλύσουμε το θέμα της εθνικής στρατηγικής. Σωστό αυτό. Θα έλεγα όμως, ναι, ναι. Υπό το φως των επισημάνσεων που μόλις τώρα αναφέρατε, ότι βεβαίως το να έχεις μια εθνική, ένα θέμα είναι να έχεις εθνική στρατηγική και ένα άλλο θέμα είναι το πώς την εφαρμόζεις αυτή την εθνική στρατηγική. Μπορεί η εθνική στρατηγική σου να είναι καλή, αλλά ο τρόπος που την ασκείς ή που επιχειρείς να την εφαρμόσεις να μην είναι ο ενδεδειγμένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ πιθανόν να συμβαίνει συχνά. Μάλιστα. Διότι η επιδίωξη της εθνικής στρατηγικής, αν θέλετε, η επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας δεν είναι μόνο θέμα ορθού καθορισμού στόχων, είναι και θέμα του μηχανισμού με τον οποίο επιδιώκεις τους στόχους αυτούς. Και θα έλεγα κάτι στο οποίο δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Είναι και θέμα της συνέπειας και της θαραλέας στάσης με την οποία επιδιώκεις τους στόχους. Μπορεί να είναι πολύ καλό θεωρητικά το πρόγραμμα της εθνικής σου στρατηγικής και εντούτοις λόγω υποχωρητικότητας, λόγω κακής στάθμισης δεδομένων, ο τρόπος που την επιδιώκεις να μην φέρνει αποτελέσματα. Κύριε Πρεσβή, να σας ρωτήσω ευθέως κάτι πρακτικό. Το κέντρο σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών παίζει ρόλο? Εντάξει, δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε. Έστω αυτό το κέντρο παίζει ένα ρόλο? Κοιτάξτε, παραδοσιακά στην Ελλάδα η εθνική στρατηγική καθορίζεται και εφαρμόζεται πρωτίστως από τον Πρωθυπουργό σε στενή συνεργασία με δύο υπουργούς, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινούνται και οι τρεις στην ίδια κατεύθυνση, να συνεννοούνται πολύ καλά μεταξύ τους, να μην υπάρχουν τριβές ή διαφορετικές εκτιμήσεις και να μπορούν να έχουν διαμορφώσει έναν μηχανισμό γρήγορης εκτέλεσης των αποφάσεων και των
κατευθύνσεων που αποφασίζουν. Όπως τώρα, δηλαδή, που ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε άγνοια για την τέτα-τέτ συνάντηση πρωθυπουργών με τον Τούρκο πρόεδρο, για παράδειγμα. Αυτό εννοείται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που χρωματίζει χαρακτηριστικά αυτά που λέμε. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα εξαιρετικό ερώτημα, επειδή το θίξατε. Ναι. Είπατε ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε και κάποιες κινήσεις αυροφροσύνης στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα, γιατί είπα θα πηγαίνω σήμερα από το μερικό στο γενικό, ναι. και αντιστρόφως. Η Ελλάδα λοιπόν ανακοινώθηκε, θα στηριχτεί από την Τουρκία για να εκλεγεί ως ρετό μέλος, όχι μόνιμο, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και εμείς θα στηρίξουμε την Τουρκία στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Καταρχάς, για το ερετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που εντάξει, καλό είναι να είσαι σε ένα τέτοιο φόρουμ, αλλά μέχρι εκεί και δεν νομίζω ότι κρινόμαστε από την ψήφο της Τουρκίας. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είμαστε μία, λέμε, παγκοσμίως ναυτιλιακή δύναμη. Ωραία. Η Τουρκία λοιπόν βάζει έναν υποψήφιο, ο οποίος μάλλον δεν έχει ελπίδες να εκλεγεί, αλλά εμείς θα τον στηρίξουμε. Τι εικόνα δίνεις όταν εσύ δίνεις στήριξη σε μία χώρα για έναν οργανισμό που έχει την ευθύνη, αρμοδιότητα να ενεργεί, να εξασφαλίζει τη διεθνή ένωμο τάξη στη θάλασσα διεθνώς για σκοπούς ασφάλειας ναυτιλωμένων και όχι μόνο, και εσύ δίνεις στήριξη σε μία χώρα που παραβιάζει την ένωμη τάξη και κάθε έννοια διεθνούς δικαίου εις βάρος σου? Τι εικόνα δίνεις στους υπόλοιπους? Ότι τελικώς γιατί φωνάζεις για την έρευνα και τη διάσωση στο Αιγαίο, γιατί φωνάζεις για την υφαλοκρηπίδα σου και για την ΑΟ σου και για τα χωρικά σου υδατά, λέω, ή για την αυσιπλοεία, και λες ότι η Τουρκία παρανομεί, αφού εσύ τη στηρίζεις? Το καταλαβαίνετε τι ρωτώ? Ναι, πάρα πολύ καλά το καταλαβαίνω, ασφαλώς το καταλαβαίνω. Η συνεννόηση, η συμφωνία που έγινε επί των θεμάτων αυτών της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιότητων σε έναν σχολαστικό παρατηρητή που θα ανέλυε με λεπτολόγο τρόπο τα θετικά στοιχεία της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς, πιθανώς να άφηνε κάποια ερωτηματικά που θα μπορούσαν να στηριχθούν στη διαπίστωση ότι ο στόχος της Τουρκίας για εκλογή της ή το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τον ναυτιλιακό οργανισμό είναι απόλυτα συμβατός αλλά και εξυπηρετικός της προσπάθειάς της να εμφανιστεί ως σημαντική ναυτική δύναμη, διότι αυτό εξυπηρετεί πρωτίστως τις επιδιώξεις της στην Μεσόγειο και φυσικά και στο Αιγαίο. Είναι σαφής δηλαδή, είναι σαφή τα ωφέλη στα οποία αποβλέπει η Τουρκία. Όχι ότι θα μπορέσει δια της εκλογής αυτής, αν την επιτύχει, να ενισχύσει τους στόχους της. Προφανώς. Δημιουργεί όμως αμέσως μία εντύπωση ότι να, είμαστε αναμφισβήτητη την ναυτική δύναμη, το αναγνωρίζει και η Ελλάδα που παρά τις διαφορές μας δέχεται να μας στηρίξει. Αυτό ένας σχολαστικός, πολύ προσεκτικός αναλυτής που θα εντρυφούσε στο θέμα θα μπορούσε ίσως να βρει στοιχεία για να το ισχυριστεί. Η πορεία των πραγμάτων θα δείξει πώς ακριβώς θα κινηθεί το θέμα των υποψηφιοτήτων. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε την θεαματική κίνηση ότι οι δύο χώρες που ήταν σε τόσο μεγάλη ένταση επιτέλους αποφάσισαν να παραμερίσουν διαφορές και προκαταλήψεις και να επιχειρήσουν κινήσεις προσέγγισης. Και αυτό έχει την αξία του. Αλλά σας λέω, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις κινήσεις μόνο επί τη βάση του επιθυμητού και επί τη βάση ειδικών περιπτώσεων. Θα πρέπει να κρίνουμε την κατάσταση συνολικά. Και η συνολική θεώρηση και εκτίμηση της κατάστασης δικαιολογεί δυσπιστία, επιφυλακτικότητα και προσοχή από τη δική μας πλευρά. Άρα για σας καλές είναι αυτές μεν οι κινήσεις το φαίνεστε, αλλά δεν είναι οι κινήσεις οι καθοριστικές για να βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Μπορούν να οδηγήσουν σε μια βελτίωση
κλίματος κυρίως, και μια λίανση εδάφους, αλλά ασφαλώς δεν αρκούν αυτές. Ασφαλώς και δεν αρκούν. Για να... Είναι θετικές, χωρίς να υπαρτιμάμε και τη σημασία τους, αλλά χρειάζονται και πολλές άλλες κινήσεις για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μια ειλικρινής πρόθεση να δημιουργηθεί ένα καλό έδαφος προσέγγισης. Θα σας έλεγα και κάτι ακόμα που βασίζεται περισσότερο σε μια αίσθηση, σε μια εικασία, σε μια υπόθεση που θα δούμε που μπορεί ενδεχομένως που αντλεί στοιχεία από την πραγματικότητα και που το μέλλον θα δείξει αν είναι βάσιμη ή όχι. Αυτή η απότομη μεταστροφή της Τουρκίας απέναντί μας δικαιολογείται βεβαίως καταρχάς από το τεράστιο κόστος των ζημιών λόγω σεισμών. Δικαιολογείται υπό την έννοια ότι ο Τούρκος πρόεδρος, η τουρκική ηγεσία διαπίστωσε ότι η τουρκική κοινή γνώμη τώρα θέλει γρήγορες κινήσεις και καλά προγράμματα για να αντιμετωπίσει τις ζημιές που προκάλεσε και τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός. Άρα οι αυξημένες δόσεις εθνικισμού και φανατισμού δεν έχουν απήχηση και δεν ωφελούν, έτσι όπως μέχρι τώρα ο Ερντογάν θεωρούσε ότι τον ωφελούσαν, για τον προεκλογικό αγώνα. Αλλά είναι μόνο αυτό? Μήπως πρέπει να αναζητήσουμε και άλλους παράγοντες που επέβαλαν αυτή την αλλαγή? Μήπως αυτή η αλλαγή έφτασε στο... είναι αποτέλεσμα μιας έντονης αμερικανικής πίεσης που με πολλούς τρόπους και μέσω πολλών καναλιών εκδηλώνεται και που έφτασε στο ζενής με την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν στην Τουρκία και σε εμάς. Μου φάνηκε πολύ γρήγορη η στροφή της Τουρκίας σε φιλικότερους τόνους. Ξέρετε μάλλον, αν είναι έτσι, αν, μια υπόθεση, η Τουρκία αυτές τις τροφές δεν τις κάνει χωρίς αντάλλαγμα. Και ανά... αυτό ακριβώς θέλω να προσθέσω, αλλά με μεσολαβήσατε εσείς. Καλά κάνατε, γιατί έτσι είναι και πιο ενδιαφέρον ο διάλογος. Ασφαλώς και δεν τις κάνει. Ποτέ δεν κάνει κινήσεις η Τουρκία που έχουν ιδιαίτερη σημασία χωρίς από την πρώτη στιγμή να διασφαλίζει ή τουλάχιστον να διεκδικεί σοβαρά ανταλλάγματα για αυτές τις κινήσεις της. Και εκεί ακριβώς συνίσταται το λεπτό σημείο στο οποίο, για το οποίο είπα ότι από τη δική μας πλευρά επιβάλλεται προσοχή. Διότι αν ο δυτικός παράγων, ο ξένος παράγων, είπε στην Τουρκία ότι επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να δείξει, να κάνει ήπιες κινήσεις για μείωση της έντασης στη βάση ενός σχεδίου που θα εξελίσσεται και που θα περιλαμβάνει και στόχους οι οποίοι θα αποτελούν ανταλλάγματα πιθανώς για την Τουρκία, τότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποια άραγε θα είναι τα ανταλλάγματα αυτά. Διότι όταν η Τουρκία μας λέει εγώ διατηρώ τις διεκδικήσεις μου για την αποστατικοποίηση, εγώ διατηρώ τις απόψεις μου για την γαλάζια πατρίδα, έρχονται τα δημοσιεύματα της εφημερίδας που μου είπατε, που πολλές φορές εξάλλου οι θέσεις των δημοσιευμάτων αυτών επαναλαμβάνονται και από ανώτατους Τούρκους αξιωματούχους, ότι η Ελλάδα παράνομα κατέχει νησιά. Μήπως λοιπόν, αν, το τονίζω το αν, στο πλαίσιο ενός τέτοιου προγράμματος που θα εξελίσσεται σταδιακά, σε κάποια φάση ευρίσκονται και τα ανταλλάγματα και θα έρθει η στιγμή που θα οι διευθύνονται στην όλη ενορχήστρωση θα μας πούν, κοιτάξτε παιδιά, την ιππιότητα σας την δίνουμε, κάποιες χειρονομίες φιλικές σας τις δίνουμε, ήρθε η σειρά σας να δώσετε, να προβείτε κι εσείς σε κάποιες ανάλογες χειρονομίες προς την άλλη πλευρά.
Αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει στη σκέψη μας. Δεν θέλω να μελλοντολογώ με απεσιόδοξους τόνους, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και γενικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει όλα τα ενδεχόμενα να τα υπολογίζουμε. Και ο ενθουσιασμός μας καλό είναι να είναι συγκρατημένος. Κοιτάξτε κύριε Πρέσβη, καλά το έχετε τοποθετήσει, γιατί αυτό είναι τελικά το βαθύτερο που θα πρέπει να βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες. Καλά είναι τα επικοινωνία, καλά τα βαθύτερα. Ναι. Το οριοθετήσατε, υπάρχει μια επίσκεψη αστραπή στην ουσία, Άγκυρα Αθήνα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης στην περιοχή. Φελώς. Και αμέσως μετά υπάρχει μια γρήγορη μεταστροφή της Τουρκίας. Αλλά αυτή η γρήγορη μεταστροφή, γιατί λέω εγώ βάζω μια καρφίτσα τώρα αν θέλετε, ως προβοκάτορας στη συζήτηση, έχει και άλλα πράγματα. Έχει ταξίδι στο Ισραήλ και κυρίως έχει ταξίδι στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τώρα, πριν την αναγγελία στις Βρυξέλλες, Δένδια, Τσαβούσογλου, ότι ο ένας θα στηρίξει τον άλλον σε διεθνείς οργανισμούς, ο Τσαβούσογλου πάει στο Κάιρο, συναντιέται με τον Σούκρι, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, μετά από τόσα χρόνια απουσίας διπλωματικών επαφών, direct, απευθείας, και πετώντας από το Κάιρο για τις Βρυξέλλες, λέει μερικά πράγματα. Και τι λέει? Ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι διότι η Αίγυπτος σεβάστηκε την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην τμηματική οριοθέτηση που έκανε ΑΟΣ με την Ελλάδα. Σε τίποτα δεν μας ενοχλεί σε σχέση με το τουρκο-ολιβικό μνημόνιο και ούτε είχε αντιδράσεις η Αίγυπτος. Αντιδράει για την παρουσία των ξένων στρατευμάτων στη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και των δικών μας είναι μία συζήτηση. Εγώ λοιπόν αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέει ο Τσαβούσογλου ότι τελικά και ο κύριος Ζήνωνος, ένας εξαίρετος χαρτογράφος της Κυπριακής, και ο κύριος Καριώτης και ο Ναύαρχος ο Χριστίδης και ο κύριος Αϊφαντής, δεν θα πω για σας, το αφήνω, θα πείτε εσείς τώρα, είχαν δίκιο λοιπόν που λέγαν ότι αυτό το να σταματάς πριν τον 28ο Μεσημβρινό αντί να πηγαίνεις τον 31ο Μεσημβρινό με την Αίγυπτο την αριοθέτηση και τους Τούρκους να τους έχεις να μιλάνε για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, όχι ΑΟΣ, όχι ΑΟΣ, είναι παμπώνιροι οι Τούρκοι, δείχνει ότι τουλάχιστον πέραν του 28ου οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν κλειδώσει με την Αίγυπτο και η Αίγυπτος πάντως δεν τους ενοχλεί. Ναι, θα έλεγα ότι η Αίγυπτος δεν τους ενοχλεί και δεν θέλει να τους ενοχλήσει. Διότι η συμφωνία που έγινε μεταξύ ημών και της Αιγύπτου ήταν βεβαίως μια πράξη που δεν στερείται σημασίας. Ασφαλώς. Αναμφισβήτητα. Αλλά εμείς κοιτάξαμε τα θετικά, καλά κάναμε και τα κοιτάξαμε. Δεν θέλαμε όμως, για να μην διαταράξουμε το κλίμα και δυσαρεστήσουμε την Αιγυπτιακή πλευρά, να δούμε και τι εσήμαινε η άρνηση της Αιγύπτου ή αν θέλετε η απόλυτη απροθυμία της Αιγύπτου να επεκτείνει τη συμφωνία αυτή πέραν του σημείου στο οποίο είχε φτάσει. Επομένως από εκεί και πέρα είναι θέμα ερμηνείας. Πιστεύω ερμηνείας, αλλά εγώ ρωτώ με βάση αυτό που λέγατε προηγουμένως. Αν έρθει λοιπόν ο σύμμαχος ο μεγάλος, ο Αμερικανός, και σου πει κοίτα, έχεις ηρεμία με την Τουρκία, αλλά ρε παιδί μου, χώρος ενίος, νατοικές δυνάμεις είστε, σύμμαχος είναι και η Αίγυπτος, βρείτε τα εκεί τώρα, κολλήσατε κι εσείς, βρείτε και συνεκμεταλλευτείτε, συνδιαχειριστείτε τα κοιτάσματα. Θα σκοτωθείτε γιατί η ΑΟΣ θα είναι λίγο μικρότερη Ελλάς. Τώρα κύριε Σαχίνη, με αυτά τα οποία είπατε, εξειδικεύεται ή αν θέλετε αναλύεται πληρέστερα αυτό το οποίο είπα εγώ προηγουμένως. Δηλαδή όταν αναφέρθηκα σε πιθανούς σχεδιασμούς του δυτικού παράγοντος που θα στη βάση κινήσεων που θα εκδηλώνονται σταδιακά, ασφαλώς εννοούσα και αυτό. Κύριε Πρέσβη, πρώτη τελευταία ερώτηση. Και την ιδέα της συνδιαχείρισης και την ιδέα κάποιων παραχωρήσεων από τη δική μας πλευρά που δεν ξέρω πώς θα τις συγκεκριμενοποιήσουν οι Τούρκοι ή ο ξένος παράγων.
Όλα αυτά επιβάλλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας ρωτήσω, έτσι μου κατέβηκε τώρα αυθόρμητα. Δηλαδή, αν ακούσετε αύριο μεθαύριο ότι συζητάνε, δεν λέω αποφάσεις. Ναι, ναι. Ένα πενταετές, σε βάθος πενταετίας, χρονοδιάγραμμα μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος στο Αιγαίο. Πώς τα ακούτε? Θα το ακούσω, ξέρετε πώς θα το άκουγα, ως συμβατό με αυτά τα οποία μέχρι σε αυτή τη στιγμή συζητάμε. Μάλιστα. Απαντήσατε. Με σαφήνεια θα έλεγα. Θέλω πρώτη-τελευταία ερώτηση και είναι από πολλούς ακροατές. Κατά τη γνώμη του κυρίου Καραϊτίδη, και μάλιστα κάποιοι μου γράφουν εδώ του εξαιρετικού κυρίου Καραϊτίδη, να τα πω ακριβώς πώς τα γράφουν. Πολύ ευγενικό. Θα έπρεπε η ελληνική διπλωματία, εξωτερική πολιτική και ελληνική πολιτική ηγεσία να συζητά και να προβληματίζεται για το γεγονός ότι παραδοσιακά εχθροί μέχρι τώρα στο μουσουλμανικό κόσμο, Σιίτες και Σουνίτες, Σαουδική Αραβία και η Ιράν, τα βρίσκουν και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας αυτή η εξέλιξη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία. Και πιστεύω ότι δεν διαφεύγει καθόλου και από την προσοχή της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει μία ταχύτητα αντιδράσεων γενικώς και μία αποφασιστικότητα στις κινήσεις της. Έτσι είναι το ύφος της πολιτικής της. Και αυτό ανταποκρίνεται εξάλλου και στην ιδέα που έχει η ίδια ότι αποτελεί μία σπουδαία χώρα που πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Αυτά λοιπόν και τα σημειώνει και είναι έτοιμη να τα διαμορφώσει όσο μπορεί προς όφελός της. Δεν θα έπρεπε από τη δική μας πλευρά, δεν λέω ότι γίνεται, αλλά θα ήταν λάθος αν γινότανε, να υποτιμάμε τις εξελίξεις αυτές. Μάλιστα. Θα κλείσω με ένα ειδικό ερώτημα. Είναι ενός νέου επιστήμονα, νέου ανθρώπου, ο οποίος μάλιστα και του, το έχουμε πει πολλές φορές από τη συγνότητα αυτή, να μείνει εδώ στη χώρα. Σκέφτεται να πάρει το νοματιό του και να φύγει απογοητευμένος. Λέει λοιπόν εδώ ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσετε τον αγαπητό κύριο Πρέσβη, πώς θα μπορούσε ιδανικά για εκείνον να οργανώνεται ένα Υπουργείο Εξωτερικών στις μέρες μας? Είμαστε μια μικρή χώρα, ωστόσο έχουμε πολύ ισχυρά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και αυτό διπλωματικά είναι πολύ σημαντικό. Αρκούν λοιπόν μόνο οι εκδηλώσεις με ελληνικά προϊόντα σε διάφορες χώρες? Μήπως πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε κέρυες θέσεις μέσω της διπλωματίας? Είναι σημαντικό εργαλείο του τύπου διπλωματίας, για παράδειγμα, ακόμη και τα θρησκευτικά ζητήματα? Μήπως θα έπρεπε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα Πατριαρχία της Ορθοδοξίας? Πήγε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στη Δαμασκό και σωστός. Γνωρίζω ότι πλέον υποχρηματοδοτούνται. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Πρέσβηλη? Η γνώμη μου είναι ότι οποιαδήποτε εξέλιξη σημειώνεται στο εξωτερικό και επηρεάζει άμεσα μεν έναν τομέα, έμεσα δε ένα ολόκληρο κλίμα, μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, θα πρέπει να παρακολουθείτε από την ελληνική πλευρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τα θρησκευτικά ζητήματα και τα πολιτιστικά ζητήματα και η αντίκρουση ξένης προπαγάνδας, που είναι πολύ συχνά δυσμενέστατη εις βάρος μας, και η στήριξη δικών μας ανθρώπων σε κέρυες θέσεις διεθνών οργανισμών. Ασφαλώς αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική και δεν πρέπει καθόλου να τα υποτιμάμε. Τώρα το ερώτημα πώς μπορεί να οργανωθεί ένα Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό δεν θα ήθελα να απαντήσω τώρα, γιατί θέλει μια εκπομπή ολόκληρη. Θέλει όχι μία, πολλές εκπομπές. Θα κλείσω με τον Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Καραϊτίδη. Σε ένα κόσμο σε διαρκή κίνηση και αλλαγή πλέον, κατά τη γνώμη του, ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική, αν είχε ο ίδιος τη δυνατότητα να τα αποφασίσει? Ποια θα ήταν η πρώτη κατεύθυνση σε ένα κόσμο σε διαρκή κίνηση και αλλαγών? Καταρχάς, η πρώτη κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική μιας χώρας είναι η διαμόρφωση ενός δικτύου σχέσεων και συμμαχικών δεσμών που θα ενισχύουν οπωσδήποτε την εθνική της ασφάλεια.
πώς θα ενισχυθεί η εθνική ασφάλεια εξαρτάται κάθε φορά από το ζήτημα που προκύπτει, με σαφή καθορισμό θέσεων και με, ξέρετε, αυτό το έχω πει και άλλη φορά, δεν πρωτοτυπώ καθόλου, αλλά είναι πολύ σημαντικό, με την επίδειξη συνεπούς θάρρους. Δεν χρειάζεται να κάνεις θεατρικές χειρονομίες αποφασιστικότητας. Αυτό το οποίο πολύ συχνά λέγεται από ορισμένους σε υπογράμμιση της ανάγκης μιας μαχητικής εξωτερικής πολιτικής, να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι για να υποστηρίξουμε. Αυτά δεν έχουν απήχηση. Απήχηση έχει όμως η ήρεμη, αλλά το ήρεμο αλλά σταθερό θάρρος που δείχνεις στην υποστήριξη των θέσεών σου. Αυτό πρέπει να εκδηλώνεται συνεχώς. Να μην δίνουμε την εντύπωση είτε αμηχανίας, είτε προβληματισμού που τους αφήνει, που αφήνει σε τρίτους την εντύπωση ότι το σκέπτονται το Α ή το Β θέμα, επομένως ίσως να μπορούμε να πετύχουμε μία παραχώρηση από τη δική τους πλευρά. Όχι, θέλει συνέπεια και σταθερότητα. Καλό πνεύμα συνεργασίας, αλλά οπωσδήποτε σταθερότητα και συνέπεια, ώστε να μην αφήνεται η εντύπωση, αφήνεται με αλφαγιώτα, η εντύπωση ότι είμαστε κάπως διστακτικοί ή ελαφρώς υποχωρητικοί σε ορισμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα φυσικά η ενίσχυση άμυνας είναι απόλυτα απαραίτητη, απόλυτα απαραίτητη. Και θα σας έλεγα και ορισμένες κινήσεις συμβολικές που πρέπει να γίνονται εγκαίρως, γιατί αν δεν γίνονται εγκαίρως, εν συνεχεία δεν πείθουμε όταν λέμε ότι πρόκειται να τις κάνουμε. Για παράδειγμα? Παραδείγματος χάρη, αυτές οι απίστευτες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Δεν θα έλεγα με κινήσεις που θα συνεπήγονται ενδεχομένως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως επιθετικές, αλλά ένα τελεσίγραφο ότι αν αυτό συνεχιστεί η Ελλάδα κατά τα διεθνή θέσμια και όπως κάθε χώρα φροντίζει για τη δική της ασφάλεια θα εξουδετερώνει τα αεροπλάνα που παραβιάζουν με τέτοια προκλητικότητα τον χώρο της. Αυτό στην αρχή, από την πρώτη στιγμή, όπου οι παραβιάσεις ήταν μετρημένες, διερευνητικές, προσεκτικές, όταν αυτές όμως τις αφήνεις να εξελιχθούν, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να τις αντιμετωπίσεις, διότι η αντιμετώπιση τους θα σημαίνει ότι είσαι απόλυτα έτοιμος να εμπλακείς σε ευρύτερη σύραξη. Γι' αυτό λέω ότι το θάρρος, η καλή οργάνωση και η σταθερότητα θέσεων πρέπει να εκδηλώνονται αμέσως μόλις εμφανιστεί πρόβλημα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ακούγοντάς σας το τέλος, που είναι μόνο κάποιες σκέψεις, δεν είναι το όλον σας, όμως μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως, όπως το κάνουν όλα τα σοβαρά συγκροτημένα αυτεξούσια κράτη, ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας. Άλλος να το εμπλουτίζει, και όταν λέω δόγμα εθνικής ασφάλειας, όχι από ένα σύμβουλο, όχι από έναν υπουργό, όχι από έναν πρωθυπουργό, όχι από έναν πολιτικό αρχηγό. Χρειάζεται επιγόντως κρατικά επιτελεία με δόγμα εθνικής ασφάλειας. Και δόγμα εθνικής ασφάλειας δεν είναι μόνο τα πολεμικά που φαντάζονται κάποιοι. Είναι τα πάντα, ναι, από την οικονομία, από την παιδεία. Στα πάντα χρειάζεται ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας. Πώς θέλει να πορευτεί σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει? Ασφαλώς, κοιτάξτε, ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας καλύπτει, όπως είπα και πριν, ό,τι συμβαίνει στο διεθνές πεδίο και επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις ή ενδέχεται να επηρεάζει, όχι να ενδέχεται να επηρεάζει απλώς, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τη δική μας πλευρά για την εξυπηρέτηση των στόχων μας. Θα προσέθετα σε αυτό που λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες διακομματικής συνεργασίας
σε πολλούς τομείς που αφορούν την κατάρτιση ενός επικαιροποιημένου δόγματος ασφάλειας. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εξαντλητική συζήτηση, αλλά αν κρίνω εδώ από τα μηνύματα, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Επίσης και σε εσάς και καλή συνέχεια.